Να βρούμε τώρα τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδων Γεωργιάδη. Προφανώς θα το πιάσουμε το θέμα στην αρχή με τον Υπουργό, από εκεί που το αφήσαμε με τον κύριο Ξοχοίδη και έχει να κάνει με τον κύριο Σαμαρά. Και αμέσως μετά, κύριε Υπουργέ, θέλω να σας πω στην πρόκληση που κάναμε στους τηλεθεατές για διάφορα θέματα που τους απασχολούν για την υγεία. Τα έχουμε εδώ, αφού ρωτήσουμε αν ορθώς διαγράφει ο κύριος Σαμαράς. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Εντάξει, δεν μπορούσαμε διαγραφή, το καταλαβαίνει ο καθένας αυτό. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλές διαφορετικές απόψεις. Mm-hmm. Δεν ξέρω κανένα που να λέει σοβαρά ότι μπορούσε και να μην διαγραφεί. Mm-hmm. Πιστεύω πραγματικά ότι ο κύριος Σαμαράς, πολύ έμπειρος πολιτικός, αντιλαμβάνεται ότι αυτά που είπε στη συνέντευξη αυτή για τον κύριο Γεραπετρίτη και γενικά τα ανατολικά και τον Πρωθυπουργό ήταν πέραν κάποιον όριο. Είναι πολύ λυπηρό για μένα αυτό, θέλω να είμαι ειλικρινής. Στεναχωρηθήκατε. Αλλά δεν μπορούσα να γίνει διαφορετικά. Ναι, πολύ, εννοείται, φυσικά. Και ακόμα σαν πολύ. Το θεωρώ. Θεωρώ βασικά ότι αδικεί πολύ τον αυτό τον κύριο Σαμαράς. Ο κύριος Σαμαράς υπήρξε πρωθυπουργός της Ελλάδος σε μια πάρα πολύ κρίσιμη στιγμή. Κράτησε την Ελλάδα στο ευρώ. Mm-hmm. Αυτό δεν μπορεί να το στερήσει κανένας να γραφτεί στην ιστορία, δεν διαγράφεται. Mm-hmm. Και με την τακτική που ακολουθεί το τελευταίο διάστημα και με την τελευταία του συνέντευξη, νομίζω ότι αδικεί πρωτίστως τον εαυτό του. Άρα δεν εκτιμάτε ότι ο λόγος ήταν αυτό που λέει η πλευρά Σαμαρά, ότι είναι πλάκι το όνομα του κυρίου Καραμαλή για την Προεδρία της Δημοκρατίας? Όχι, πρώτον. Όχι, και είναι, δεύτερον, εάν συνιστά πρόβλημα για την κυβέρνηση πια αυτή η διαγραφή. Ποιο? Η διαγραφή του κυρίου Σαμαρά, εάν όχι, συνιστά πρόβλημα για την κυβερνητική συνολή. Είναι πολύ λυπηρή η διαγραφή. Mm-hmm. Είναι ασφαλώς μια δύσκολη στιγμή για τη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι ευχάριστη. Πρώην Δημοκρατία είναι και πρώην Πρωθυπουργός, προς Θεού. Ασφαλώς αρκετοί νεοδημοκράτες αγαπούν τον Αντώνη Σαμαρά και εμπιστεύτηκαν τον Αντώνη Σαμαρά. Άρα αυτό είναι λυπηρό. Καλύτερα θα ήταν να μην είχε συμβεί. Αλλά από την άλλη, δεν ξέρω πραγματικά και κανέναν, δεν το ακούσα ούτε από ένα στέλεχό μου, από ένα ψηφοφόρο μου, ότι μπορούσε ο Μητσοτάκης να κάνει και κάτι διαφορετικό. Δηλαδή εδώ δεν φταίει ο Μητσοτάκης, δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Ναι, να ρωτήσω εγώ κάτι. Επειδή τα έχει ξαναπεί ο κύριος Σαμαράς όλα αυτά. Ποια ήταν η διαφορά? Μειοδότη τον κύριο Γεωργιάδη δεν είχε πει. Χαριετιζόμασταν με τους Τούρκους, έλεγε. Είναι άλλο να λες για τα εθνικά θέματα είχε βάλει ζητήματα. Τα οποία ελπίζω στην Κύπρο και η κυβέρνηση έλεγε δεν σχολιάζουμε τους πρώην πρωθυπουργούς. Αυτά έλεγε η κυβέρνηση. Παιδιά, ξαναλέω, κύριε Κούτρα, ναι, είστε πάρα πολύ εύκολοι. Θέλετε να με προβοκάρετε, αλλά και εσείς καταλαβαίνετε πολύ καλά. Δεν θέλω να προβοκάρω κανένα, δεν είναι αυτή η δουλειά μου. Είχε πει πράγματι ο κ. Σαμαράς ότι ακούω διάφορα ιδεολογικά που πιστεύω να μην είναι αληθή. Αυτό είναι μια ανησυχία, καμία αντίθεση. Και είναι άλλο να φωτογραφίζει ως μειοδότητα του Υπουργού Εξωτερικών και να ζητά να απομακρυνθεί του. Δεν είναι το ίδιο. Θα κάνει κόμμα, λέτε. Όπως το ξέρετε εσείς. Δεν γνωρίζω. Η εκτίμησή σας ποια είναι, αν θα προχωρήσει σε νέο φορέο? Δεν θα κάνω εκτιμήσεις. Ελπίζω ότι δεν θα κάνει κάτι που θα βλάψει ακόμα περισσότερο την ιστεροφημία του και κάποια δεδομένη στιγμή αυτή η πληγή θα κλείσει και θα ξαναηρεμήσει τα πράγματα. Λοιπόν. Μάλιστα. Τώρα, πάμε. Είναι τελείως βέβαιο πάντως, ναι, για την κοινή γνώμη το λέω. Θέλω να το πω αυτό. Ναι. Καμία κρυφή ατζέντα δεν υπάρχει στα τουρκικά. Ναι. Απολύτως καμία. Κανένα σχέδιο μειοδοσίας δεν εξεφαίνεται ή παραχώρηση στην εγγύηση κυριαρχία του κύριου Γεραπετρίτη. Ούτε καν. Η Ελλάδα την πενταετία του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει ισχυροποιηθεί και εξοπλιστικά και με διεθνείς συμμαχίες και στις δύο κρίσεις με την Τουρκία, μία στον Εύρο και μία το καλοκαίρι του 20 στο Αιγαίο. Η Ελλάδα κάτσε πολύ κλειστά και βγήκε από πάνω. Θυμίζω τον Εύρο και την απόκτηση της εισβολής και την επακούμβηση εκεί στα πλοία, με το στόλο. Έκτοτε η Τουρκία και ο κ. Ερντογάν που είχαν πει δηλαδή ποτέ στη ζωή του τον Μητσοτάκη τον έχει δει. Άρα υποχώρηση δεν έχει γίνει τον Μητσοτάκη που ποτέ δεν είπε ότι θα δει τον Ερντογάν, αλλά από τον Ερντογάν που είπε ότι ποτέ δεν θα δει τον Μητσοτάκη. Ναι. Περίπτωση συνυποσχετικού υπογραφής που ακούω και διάφορα τέτοια, αυτά για να ισχύουν πρέπει να έρθουν τη Βουλή των Ελλήνων, άρα κρυφά δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Ναι. Και το θεωρώ, θα το συζητάμε. Και φαντάζομαι ότι και εσείς, αν έρθει κάτι το οποίο είναι προβληματικό, δεν θα το στηρίξετε. Δεν πρόκειται να έρθει κάτι προβληματικό, γιατί δεν έχω καμία αμφιβολία ότι δεν είμαι περισσότερο πατριώτη από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Άρα συμφωνείτε με αυτό που είπε ο κύριος Χρυσοχοίδης πριν. Συμφωνείτε με αυτό που είπε, για να το κλείσουμε, ο κύριος Χρυσοχοίδης πριν περί λαϊκισμού και υιοθέτησης ψεμάτων από τον κύριο Σαμαρά? Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο ενδεχόμενο για τίποτα από όλα αυτά. Όσον αφορά δε την παρουσία του κυρίου Γεραπετρίτη, είναι και άκομψο να θες να πεις ότι ένας καθηγητής πανεπιστημίου διαπρεπής νομικός ήθελε
τι να κάνει, να μπει στην πολιτική για να προδώσει την Ελλάδα. Μάλιστα. Είναι λίγο, καταλαβαίνετε, πέραν πάσης λογικής. Εγώ πρέπει να σας πω ότι όταν κατηγορούσαν τον Τσίπρα για μειοδότη για τις πρέσπες, έβγαινα και έλεγα όχι τέτοιες κουβέντες του Πρωθυπουργού της Ελλάδος. Αυτά πρέπει να μείνουν πίσω μας. Δεν έχουν βάση. Οι δε διεθνείς συμμαχίες που έχει η Ελλάδα σήμερα και που διαρκώς δυναμώνουν έχουν στηριχθεί, ναι, και στην πολιτική την εξωτερική που χάραξε και ο Αντώνης Σαμαράς ως Πρωθυπουργός. Δεν ξέρω πραγματικά γιατί γίνει όλη αυτή η φασαρία, δεν μπορώ να την εξηγήσω. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Δεν υπάρχει, όλο αυτό είναι ένα παραμύθι, να σου πω. Κλείνοντας αυτό, κύριε Γεωργιάδη, ο κύριος Κώστας Καραμαλής θα είναι ένας καλός πρόεδρος της Δημοκρατίας? Ήθελα να πω το πιο σοβαρό, ότι η φωτογραφία με τον Πρωθυπουργό και τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας στο περιθώριο της συνόδου, ναι, με τον πρόεδρο, ναι, Ερντογάν αποτελεί μεγάλη επιτυχία της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Διότι είναι η πρώτη φορά που εν ενεργεία πρόεδρος της Τουρκίας δέχεται να καθίσει και άρα να ανταλλάξει δύο κουβέντες με εν ενεργεία πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ναι. Υπενθυμίζω ότι η Τουρκία δεν αναγνωρίζει την ύπαρξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αλλιώς το μετέφρασε ο Σαμαράς όμως. Να το συναντήσουν. Ναι. Ο κύριος, ναι, Σαμαράς είπε για χαριετισμούς. Ναι, καταλαβαίνω τι μου λέτε. Στη διπλωματία αυτό, ναι, έχει μεγάλη σημασία που έγινε. Ήταν επιτυχία για την εξωτερική πολιτική και της Ελλάδος και της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο κύριος Κώστας Καραμαλής θα είναι ένας καλός πρόεδρος της Δημοκρατίας, καλός υποψήφιος από την κυβέρνηση, όπως είπε ο κύριος Σαμαράς? Δεν είναι η ώρα να μιλήσουμε για τα πρόσωπα. Αυτό το ναι. Ακούστε. Αν παίξει τα βίντεό μου 5 μήνες πριν την προεδρική εκλογή το 2020. Όπου λέγανε διάφορα ονόματα, έλεγα δεν είναι κομψό για τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο, μες, ενώ είναι ακόμα εν ενεργεία. Πρέπει να μιλάμε για το οποίο θα βάλουμε μετά. Δεν είναι ωραίο. Μες. Θα έρθει η ώρα του Φεβρουαρίου. Άρα και θα αυτό γίνεται από κομψότητα για την κυρία Σακελαροπούλου, τώρα φαντάζομαι. Λέω ότι όταν έχει έναν άνθρωπο που έχει ένα αξίωμα και το ασκεί, mm-hmm, το να ανοίγει κάθε μέρα την τηλεόραση και να μιλάνε για διάφορα ονόματα δεν είναι. Καλά, δεν μιλήσαμε. Εμείς ο πρώην Πρωθυπουργός είναι καλό για το θεσμό. Σωστό.